Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο web TV του thecaller.gr. Είμαι η Βούλα Κεχαγιά και θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα μία ζωντανή συζήτηση με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, διότι πρέπει να κάνουμε μία κουβέντα και για τις επιπτώσεις που έχει στην αγορά και στην οικονομία το δεύτερο lockdown, τρίτη μέρα του lockdown σήμερα, παρακαλώ, να δούμε πώς θα αντέξουμε. Και φυσικά πώς υποδέχτηκε ο κόσμος της αγοράς και των επαγγελματιών τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Καλημέρα, κύριε Χαγιά, καλημέρα στους θεατές μας. Για πείτε μου, λοιπόν, καταρχήν το περιμένατε το δεύτερο lockdown, σας βρήκε προετοιμασμένους ως επιχειρηματικό κόσμο και ως επαγγελματίες αυτή η εξέλιξη? Δεν θα ήταν αλήθεια αν έλεγα ότι δεν το περιμέναμε. Βεβαίως το περιμέναμε. Φαινόταν από τις τελευταίες μέρες από τα πολλά κρούσματα. Και με την ευκαιρία να πω ότι είμαστε και εμείς υπέρ του να τηρηθούν τα μέτρα. Ζητάμε από όλους να πάρουμε μέτρα αυτοπροστασίας για τον κορονοϊό. Θέλουμε μετά στις 3 εβδομάδες να βρούμε τρόπο να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να σας πω, κυρία Κεχαγιά, ότι στις μέρες των Χριστουγέννων υπάρχουν επιχειρήσεις και κλάδοι που έχουν το 30% του τζίρου της χρονιάς. Άρα για μας θα ήταν καταστροφικό να μην ανοίξουν τις μέρες των γιορτών. Σε ό,τι αφορά όμως τον κορονοϊό, θα πρέπει να πούμε μια αλήθεια στον κόσμο. Ο κορονοϊός ήρθε και θα μείνει ανάμεσά μας. Πρέπει να συνηθίσουμε, γιατί η πρόβλεψή μας είναι ότι θα ζούμε μαζί του και όλο το 2021. Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μέσα σε 2-3-4 μήνες αυτό μπορεί να περάσει. Σας θυμίζω ότι χτες ο κ. Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι θα έχουμε μάσκες μέχρι τον Απρίλιο. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι όλο το 2021 θα ζούμε με τον κορονοϊό. Μακάρι να είναι μόνο μέχρι τον Απρίλιο, κύριε Πρόεδρε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που προβλέπουν ότι ακόμη και το εμβόλιο μπορεί να καθυστερήσει 1 ή 2 χρόνια. Ουδής είναι βέβαιος το πότε θα έχουμε το εμβόλιο στα χέρια μας και πότε θα διατεθεί στους ανθρώπους για να μπορούν να εμβολιάζονται και να είναι ασφαλείς. Είπατε προηγουμένως ότι θεωρείτε αδιανόητο να μην λειτουργήσει η αγορά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι και η πρόθεση της κυβέρνησης, να ανοίξει η αγορά τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από τα Χριστούγεννα. Το θέμα είναι ότι πριν τα άλλα καλά μπούμε στο lockdown, έχουμε διάφορους ψιθύρους για παράταση του lockdown, χωρίς να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν τα νέα μέτρα. Πώς σας φαίνεται αν η καραντίνα θα διαρκούσε περισσότερο από τις 3 εβδομάδες τις προκαθορισμένες? Εμείς ποτέ δεν επισέλθουμε στα θέματα υγείας των πολιτών, γι' αυτό οι ειδικοί είναι λοιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι. Όταν κρατάς τη χώρα σε καραντίνα, σε lockdown, τότε πρέπει να αναλάβεις και τις ευθύνες των επιχειρήσεων που κρατάς κλειστές. Άρα, γι' αυτό και είπα να τηρήσουμε τα μέτρα. Πρέπει να πω, κύριε Κεχαγιά, το εξής. Από την αρχή του χρόνου έχουμε μια ύφεση που βεβαίως επιτρέψτε μου να πω, όταν πριν από 5 μήνες έλεγε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ότι η ύφεση θα είναι 10%, ο Υπουργός Οικονομικών έλεγε 5%. Σήμερα εμείς λέμε 15%, ο Υπουργός λέει 10%. Μακάρι το 15 να είναι το νούμερο της ύφεσης, δηλαδή 30 δισεκατομμύρια λεγόμενα στην αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πολίτης θα έχει 2 θέματα να αντιμετωπίσει: το θέμα της υγείας και το θέμα της οικονομίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι με το πρώτο lockdown, με μείωση του τζίρου στο ενδιάμεσο που ξεπέρασε το 50% σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, με δεύτερο lockdown, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων δεν θα αντέξει. Ξέρετε τι σημαίνει δεν θα αντέξει? Ότι θα κάνει απολύσεις, ότι θα έχουμε παραπάνω ανέργους. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα μείγμα το οποίο νομίζω θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και φοβάμαι πως δούμε εικόνες Νοτιού Αμερικής να βγαίνουν οι πολίτες στον δρόμο και να λένε ότι δεν με ενδιαφέρει το lockdown γιατί εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Άρα, το αν κρατήσει παραπάνω έχει το lockdown έχει σχέση και με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Σε αυτό το σημείο να πω. Και δεν είναι μόνο στην Νότια Αμερική, είναι και στην Ευρώπη. Βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες ότι βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Και συγγνώμη που σας διακόψω, δεν είναι κατά ανάγκη αρνητές του κορονοϊού ή αρνητές της μάσκας. Ούτε είναι εγώ είπα κάτι. Πολίτες ανάμεσά τους, οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν για το μέλλον τους, το επαγγελματικό, άρα το μέλλον το προσωπικό. Ναι, πρέπει να πω λοιπόν ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις είναι τα λιγότερα από κάθε χώρα της Ευρώπης. Είμαστε πολύ πιο κάτω και από την Πορτογαλία, που είναι μια ανάλογη χώρα με επίσης σημαντικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν πάρθουν αυτά τα μέτρα, έχουμε προειδοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν η Κομισιόν λέει ότι κινδυνεύει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποθέτω ότι για μας θα είναι μεγαλύτερο το νούμερο και εύχομαι να μην συμβεί. Άρα, πρακτικά, αυτή τη στιγμή
Το 65% των επιχειρήσεων, κύριε Αυτοαπασχολούμενοι, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Τώρα περιμένουν να πάρουν από την τέταρτη και πέμπτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ακριβώς. Ναι. Δεύτερον, όταν οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν να έχουν έξοδα. Έχουν ενίκεια, ρεύματα, έχουν τον έμφυα που τον πληρώνουν, να εξηγήσουμε. Έχουν χώρο εισοδήματος που τον πληρώνουν, να θυμίσουμε. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να τα δώσουν πρέπει να έχουν από κάπου έσοδα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση σήμερα, για μας είναι απόλυτα φανερό ότι μια στέση επιχειρήσης δεν θα ξανανοίξει, ότι η ανεργία θα εκτιναχθεί πέραν του 30%. Και σας θυμίζω εδώ ότι όταν λέει η κυβέρνηση. Το κλάδο σας εννοείται. Το μελητήριο έχει όλους τους κλάδους. Μιλάω ναι. σε όλους τους κλάδους και κυρίως θα έλεγα στην εστίαση, όπου η πρόβλεψη είναι το καλό σενάριο. Το μια στέση να μην ανοίξει. Αλλά όταν η κυβέρνηση λέει ότι αυτοί θα αντέξουν, πρέπει να εξηγήσουν και με ποιο τρόπο θα αντέξει. Δηλαδή, πώς θα καταφέρει να πληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Εδώ θυμίζω το μεγάλο θέμα που έχουμε βάλει, το θέμα των ενοικίων. Ξέρετε, υπάρχουν επιχειρήσεις που το ενίκιο είναι το 50-60% του κόστους. Τώρα είναι κλειστές αυτές οι επιχειρήσεις. Πώς θα έχουν τα λεφτά να πληρώσουν το νίκη. Θέλουμε θεσμοθέτηση για την επιδότηση ενοικίου, για τη στήριξη του ενοικίου, γιατί αλλιώς αυτές όλες οι επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν. Και τέλος, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πω το εξής. Και οι κλάδοι που επέλεξαν να μείνουν ανοιχτές, η κυβέρνηση επέλεξε, δεν σημαίνει αυτό δίκαιο ότι επειδή είναι ανοιχτές έχουν τζίρο. Δηλαδή τα βενζινάδικα, τα βουλκανιζατέρ και πολλοί άλλοι κλάδοι που είναι ανοιχτές. Το ερώτημα είναι, το ότι είναι ανοιχτές είναι απλά δεν επιδοτούνται από την πολιτεία. Δεν έχουν όμως έσοδα. Δεν μπορεί λοιπόν και αυτοί να μπαίνουν στις προστασίες των μέτρων, γιατί επαναλαμβάνω, δεν επέλεξε να είναι ανοιχτές. Η κυβέρνηση επέλεξε να είναι ανοιχτές. Να κάνουμε μια διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβει και ο ακροατής και ο τηλεθεατής που μας ακούει και μας βλέπει. Για τους επαγγελματίες, τι προβλέψεις υπήρξαν σε αυτή τη δεύτερη φάση της πανδημίας από την κυβέρνηση? Ναι, κοιτάξτε, γίνεται μια μεταφορά υποχρεώσεων από τώρα για τον Απρίλιο. Υπάρχει τέταρτη και πέμπτη επιστρεπτέα προκαταβολή, όπου χωρίς να θέλουν να τη μειώσουν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει σε νούμερα. Ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, το 70%, θα πάρει από 1.000 έως 2.000 ευρώ και δεν θα επιστρέψει το 50%, δηλαδή θα πάρει από 500 έως 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν με αυτό μπορεί να τα καταφέρει να επιβιώσει. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, όταν οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή, προσέξτε τι συμβαίνει. Άρα σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα πάρει λιγότερα χρήματα. Αν παίρνει λιγότερα χρήματα, θα μπορεί να καταναλώσει λιγότερα. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα μπούμεραγκ πάλι εναντίον των επιχειρήσεων, γιατί η μείωση των σύνολων εισοδημάτων, αν αυτό το συνδέσουμε, ότι ο πολίτης νιώθει μια τεράστια ανασφάλεια. Πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί καταθέσεις στις τράπεζες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πολίτης φοβάται για το αύριο, νιώθει μια αβεβαιότητα, βάζει όπως λέμε λαϊκά κάποια χρήματα στην άκρη για το μέλλον. Αυτό μειώνει περαιτέρω την κατανάλωση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και στις γιορτές, εύχομαι ολόψυχα να δούμε αυτό που σας είπα πριν, ότι κάποια χρήματα να βγουν στην αγορά. Αλλά δεν πάβει και να έχει δίκιο ο οικογενειάρχης να θέλει να κρατήσει χρήματα, φοβάται με μείνει άνεργος. Και νομίζω ότι ξέρετε, το όμως, καλό σενάριο είναι να δούμε λίγο φως. Συγγνώμη. Ξέρετε, λέω ότι άλλο σημαίνει αυτό. Ότι ο απλός πολίτης προνόησε βάζοντας κάποια χρήματα στην άκρη και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις καταθέσεις και γνωρίζοντας πώς θα έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπως προειδοποιούσαν άλλωστε και οι ειδικοί. Και αναλόγως δεν ενήργησε η κυβέρνηση, διότι βλέπουμε ότι η προετοιμασία από πλευράς της κυβέρνησης, τόσο σε υγειονομικό επίπεδο, όσο και για την προστασία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων και όλων των κλάδων, είναι λίγο λυπής. Μα είπα προηγουμένως και να το πω. Άρα όλοι γνωρίζαμε, αλλά μέτρα δεν ελήφθησαν προληπτικά. Είπα προηγουμένως ότι έχουμε τα λιγότερα μέτρα στους τρεις τομείς από όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια άποψη κυβέρνηση, το αφήνω για αργότερα. Αυτό το αργότερα, είπαμε το τελευταίο διάστημα πολλές φορές, έχει έρθει. Δηλαδή, οι αντοχές δεν είναι ισχυρές στην ελληνική οικονομία, γιατί θυμίζω, είναι μετά από 10 χρόνια μνημονίων, μια ανάσα, μετά ο κορονοϊός, ένα lockdown, μείωση της κατανάλωσης. Δεν υπάρχουν αυτές οι αντοχές. Μάλιστα, να σας πω ότι είχαμε μια πρόβλεψη, όπως έλεγε και το αντίστοιχο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ότι θα έχουμε 10 δις κόκκινα δάνεια. Η άποψή μου ήταν πολύ παραπάνω. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία θα μεγαλώσουν. Το ιδιωτικό χρέος, που ας μην το παραγνωρίζουμε, το οποίο αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 300 δις, θα μεγαλώσει πολύ παραπάνω. Μάλιστα, η απόφαση για τις επιταγές αυτό δηλώνει. Γιατί ξέρετε, δεν πληρώνονται οι επιταγές. Οι επιταγές έχουν δύο ανθρώπους. Έναν ο οποίος την εκδίδει και ένας ο οποίος την εισπράττει. Αν λοιπόν δεν δοθούν χρήματα σε αυτό που την εισπράττει, ούτε αυτός θα μπορεί να αντέξει στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να κρατήσει την επιχείρησή του.
Άρα όλο αυτό αντιμετωπίζει με παραπάνω μέτρα. Τα μέτρα μέχρι σήμερα, επιτρέψτε μια λέξη να πω, είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Δηλαδή είναι πολύ μικρά, δεν δίνουν βιωσιμότητα σε μεγάλο μέρος και μακάρι να μην επαληθευτεί η εκτίμησή μας ότι μπορεί να αποτελεί και μια αφορμή ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών. Να είναι αφορμή ο κορονοϊός, η πανδημία να κλείσουν, όπως λέει και το σχέδιο Πισαρίδη, και να, αύριο να περιμένουμε σε πολλούς τομείς της οικονομίας να υπάρχουν ολιγοπόλια και μονοπόλια, δηλαδή πολυεθνικές επιχειρήσεις, να πάρουν μεγάλο μέρος της αγοράς. Το σχέδιο Πισαρίδη λέει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για επιχειρήσεις ζόμπι. Δεν θέλουμε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να αποκαλούνται κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές ή μικρομεσαίες ζόμπι και να μην παρέχονται τα κίνητρα ώστε να επιβιώσουν. Και είναι αυτό που λέτε, να δούμε γιγαντιές επιχειρήσεις και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να έχουν και ένα σχετικά μονοπόλιο στον χώρο της αγοράς. Επιτρέψτε μου να απαντήσω και σε αυτό. Εγώ μπορεί να συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, αν θέλετε, τις λέμε και ζόμπι. Το ερώτημα πάντα δημιουργείται στο εξής. Υπάρχει το σχέδιο. Μπορεί να συγκαλύψει η απάντησή μου. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης μελλοντικά για τη μορφή της οικονομίας? Δηλαδή, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αν αύριο κλείνανε και απολυόντουσαν εργαζόμενοι, θα μιλάγαμε για άλλο 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Άρα, ποιο είναι το σχέδιο για τη μετάβαση της οικονομίας? Τι προβλέπει? Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η συζήτηση, αν αυτή η υπόθεση εργασίας είναι σωστή, γιατί ουσιαστικά μέσα από τις αποφάσεις μια κυβέρνηση βάζει και την πλώρη για το μοντέλο της οικονομίας που θέλει. Αυτή ήταν και η απάντησή μου στο ερώτημα ότι φοβάμαι ότι χρησιμοποιείται η πανδημία για να υπάρξει αφανισμός των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πριν κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, εσείς τι θα προτείνατε, τι ζητάτε με την κυβέρνηση? Προφανώς και μιλάτε με το οικονομικό επιτελείο, έτσι δεν είναι? Πολύ συχνά. Τι ζητάτε? Και μια διευκρίνηση. Με την τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή έχει γίνει κάτι? Θα τα 534 ευρώ αφαιρούνται από την επιστρεπτέα προκαταβολή των επιχειρηματιών, των εργοδοτών? Δεν έχει διευκρινιστεί, κατάλαβα τι λέτε. Δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζουμε κι εμείς να διευκρινιστεί άμεσα. Εγώ μπορώ να σας πω, να απαντήσω ό,τι σας περιμένουμε. Νομίζω είναι απλά αυτά που ζητάμε και είναι κατανοητά από όλους. Πρώτον, ζητάμε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που, επαναλαμβάνω, είναι έξω από τα προγράμματα της κυβέρνησης και έξω από τις περιφέρειες και από τα προγράμματα των περιφερειών που είχαν τη μία επιστρεπτέα προκαταβολή. Ζητάμε κεφάλαια 3-5 έως 10.000 στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να έχουν κεφάλαιο ρευστότητες να αντέξουν. Δεύτερον, άμεσα ρευστότητα, ωραία. Δεύτερον, ζητάμε επιδότηση εργασίας και όχι ενεργίας. Αυτό σημαίνει απλά να χρηματοδοτηθεί το μισθολογικό ή μισθολογικό κόστος και με αυτόν τον τρόπο κρατάς και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Το 100%. Το 100% του μισθολογικού ή μη μισθολογικού κόστους. Εδώ να θυμίσω ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία δεν έχει νόημα για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, μα το ερώτημα δεν είναι, δεν ζητάει κανείς να προσλάβει εργαζόμενους. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κρατηθούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Άρα αυτό το μέτρο θα βοήθαγε ώστε και οι επιχειρήσεις να μειώσουν κόστος και οι εργαζόμενοι να παραμείνουν σε επιχειρήσεις. Και τρίτον, στα μέτρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι συμβαίνει. Είπα λοιπόν για το θέμα του ενοικίου ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί νομικά από την Βουλή και να μιλάμε για επιδότηση ενοικίου σε οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάς από τον ιδιώτη μείωση του ενοικίου και την ίδια στιγμή τα κρατικά ακίνητα και τα δημοτικά ακίνητα, επειδή χρειάζονται και νομοθετική ρύθμιση, δεν έχουν μειώσει τα ενοίκια ούτε ένα ευρώ. Είναι παράλογο να ζητάμε τον ιδιώτη και να μην το έχει κάνει η ίδια η πολιτεία. Και βέβαια, αυτό που πρέπει να γίνει φανερό είναι ότι αυτό που μας περιμένει είναι πολύ δυσκολότερο από αυτό που είδαμε πριν. Να σας πω ότι η πανδημία είναι 5 μνημόνια μαζί και όχι τα 3 μνημόνια που περάσαμε. Άρα. Έλα, δηλαδή. Όδος προτήρας. Βεβαίως. Άρα θα πρέπει να πάρεις μέτρα για να στηρίξεις επιχειρήσεις και εργαζόμενους και ειδικά τις πολύ μικρές, γιατί διαφορετικά αυτό που θα μας περιμένει θα είναι μια τεράστια καταστροφή. Εδώ να θυμίσω ότι είμαστε η χώρα που δεν έχουμε απορροφήσει τα προγράμματα COVID από το ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που είναι επίσης παράλογο. Και βέβαια, στις επιλογές που μπορείς να κάνεις είναι, ακούγαμε τελευταία ότι θέλουμε και ζητάει η κυβέρνηση και πολύ σωστά, ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων να λειτουργήσει με τηλεεργασία από το σπίτι. Θα πρέπει να ρωτήσουμε όμως και αυτή την επιχείρηση με τα 2-3 άτομα. Έχει τη δύναμη, όπως άκουσα, θα τιμωρηθεί κιόλας να δώσει τα λάπτοπ να δουλέψει ο εργαζόμενος από το σπίτι? Όλα αυτά τα λαμβάνεις υπόψη σου. Και υπάρχει τρόπος. Βάουτσερ στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να πάρουν τα λάπτοπ, να πάρουν τα προγράμματα, τα software που χρειάζονται για να μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, εύκολα λες σε κάποιον να πάρουν αυτά τα μηχανήματα. Το ερώτημα είναι, έχει τα χρήματα να τα πάρει?
πού θα αντιμετωπίσουν. Εκεί είμαστε υπέρ του να γίνει. Αλλά πρέπει να ζητάμε και τις δυνατότητες που έχουν. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ήταν απολύτως κατατοπιστική. Εύχομαι το καλύτερο. Εύχομαι να αντέξουν οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες κυρίως, γιατί είναι και ο κορμός της οικονομίας, η ραχοκοκαλιά. Και φυσικά να μην γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία η πρόβλεψη πως μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί μετά το τέλος αυτής της πανδημικής κρίσης να κλείσει και να μην ξανανοίξει ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η σύνδεσή μας με τον κύριο Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εμείς θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο εδώ από το Web TV του The Caller για μια άλλη συζήτηση.